Μου επιτρέψτε όμως, μια που βρίσκομαι στην φιλόξενη συχνότητα της δημοσίας τηλεόρασης, της δημόσιας τηλεόρασης, να αναφερθώ σε ένα σημερινό πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Real News, το οποίο είναι προκλητικό και είναι σε βάρος της δημόσιας τηλεόρασης. Και θέλω να πω ότι αυτό το οποίο επικαλείται το δημοσίευμα, ότι δήθεν η κυβέρνηση θέλει να κλείσει την ΕΡΤ και να την ξανανοίξει απολύοντας 2.000 υπαλλήλους, δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα. Και γράφεται από αυτούς, οι οποίοι πριν από 2-3 μήνες διεδίδεται ότι θέλανε να αρπάξουν την συχνότητα του 902, επειδή οι άνθρωποι, παρά τις προσπάθειες τις οποίες είχαν κάνει, δεν κατάφεραν λόγω των οικονομικών προβλημάτων να κρατήσουν το σταθμό. Θα μου επιτρέψετε, κύριε Τρουπή, να σας πω μία κουβέντα ακόμα. Διότι εγώ δεν θα ήθελα να καταφερθούμε. Όχι, όχι, σας παρακαλώ, κύριε Τρουπή. Γι' αυτό τώρα σας παρακαλώ. Ουσία, όχι, η ουσία. Αφού επιλέξατε να το σχολιάσετε. Η ουσία ποια είναι, κύριε Τρουπή? Η ουσία είναι ότι αυτοί οι κύριοι τους έχει εκβράσει η τηλεόραση μετά την πολιτεία τους στο Alter, όταν παίρναν ηγεμονικούς μισθούς. Με συγχωρείτε, κύριε Τρουπή. Ναι, παίρναν απλώς ηγεμονικούς μισθούς με δάνεια τα οποία ελάμβαναν, δίνοντας ενέχειρο τα στρουμφάκια από τις τράπεζες. Και τώρα Δινόπουλε, οι τράπεζες ανακεφαλαιώνονται. Με συγχωρείτε. Οι τράπεζες τώρα ανακεφαλαιώνονται με λεφτά του ελληνικού πάντως, λαού. Δεν είχαν αντιληφθεί, κύριε Τρουπή. Δεν είχαν αντιληφθεί τότε ότι τα λεφτά αυτά ήταν από θαλασσοδάνεια, αφού τα στούντιο ήταν μεσοτυχία με τα λογιστήρια. Εγώ να επαναλάβω. Και τους τα είπε ο Κουρίς, και τους δημοσίευσε τους μισθούς τους οποίους παίρναν και αναγκάστηκε να πάει φυλακή. Θέλω να πω ότι πρέπει να προστατέψουμε τη δημόσια τηλεόραση από προκλητικά δημοσιεύματα, τα οποία έχουν άλλους στόχους. Διότι αν διαβάσετε αναλυτικά το δημοσίευμα αυτό, αυτό το οποίο επιζητούν οι άνθρωποι είναι να αρπάξουν πάλι κανένα κανάλι. Αλλά η πολιτεία τους στο Alter τους έχει μάλιστα για πάντα στιγματίσει. Ας αφήσουν λοιπόν ήσυχοι την δημόσια τηλεόραση. Στη τηλεφωνική γραμμή είναι τώρα, Αδριάννα, ο εκδότης της Real News, ο κ. Νίκος Χατζηνικολάου. Καλημέρα, κύριε Χατζηνικολάου. Τα όσα διατυπώθηκαν λίγο νωρίτερα από τους καλεσμένους μας. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Πληροφορήθηκα ότι ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και πρώην δημοσιογράφος, ο κύριος Δινόπουλος, έκανε μια χυδαία προσωπική επίθεση εναντίον μου και μια επίθεση εναντίον της Real News. Θέλω να πω ότι θεωρώ θλιβερό ένας πρώην δημοσιογράφος να καθίσταται εκφοβιστής και λογοκριτής του τύπου. Το σημερινό μας δημοσίευμα για τη συζήτηση των πολιτικών αρχηγών σχετικά με την ΕΡΤ είναι απολύτως διασταυρωμένο και δεν έχει διαψευστεί από κανένα από τα τρία κόμματα, από κανέναν από τους τρεις αρχηγούς. Θέλω επίσης να απαντήσω σε δύο επιμέρους παρατηρήσεις του υποψήφιου λογοκριτή του κυρίου Ντινόπουλου. Ξαναλέω, για μένα είναι πολύ θλιβερό ένας πρώην δημοσιογράφος να συμπεριφέρεται απέναντι σε συναδέλφους του και σε μεγάλες εφημερίδες με τον τρόπο αυτό. Το πρώτο που θέλω να του απαντήσω αφορά το Alter και τα δάνειά του. Είναι πρωτοφανής η θεωρία ότι ο εργαζόμενος σε ένα μέσο ενημέρωσης έχει ευθύνη για τα δάνεια του σταθμού. Δηλαδή, κατά τη θεωρία του κυρίου Ντινόπουλου, οι δημοσιογράφοι του Μέγκα, που οφείλει πάνω από 200 εκατομμύρια στις τράπεζες, ή του Αντένα, που επίσης είναι πολυδανεισμένος, έχουν ευθύνη για τα δάνεια των επιχειρήσεων στις οποίες εργάζονται. Η θεωρία του επεκτείνεται και στους εργαζομένους στο δημόσιο τομέα. Έχουν ευθύνη οι δημόσιοι υπάλληλοι γιατί είναι δανεισμένο το ελληνικό κράτος και πληρώνονται από ένα δανεισμένο κράτος. Ειλικρινά, τέτοιες γελοιότητες από το στόμα ενός πρώην δημοσιογράφου και νυν βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας δεν ανέμενα να τις ακούσω. Ακόμη κάτι. Αναφέρθηκε ο κύριος Ντινόπουλος στον 902 για να αιτιολογήσει έτσι το δημοσίευμα της Real News και στην υποτιθέμενη συζήτησή μου με τον 902 για να εξαγοραστεί από το Real Group. Δεν περίμενα ένας βουλευτής να λειτουργεί με βάση ανεπιβεβαίωτα κουτσομπολιά, πρώτον. Δεύτερον, φαντάζομαι ότι ο κύριος βουλευτής πιστεύει στην ελεύθερη οικονομία και στη δυνατότητα κάθε εταιρείας, κάθε επιχείρησης να επεκτείνεται, να αγοράζει νέα μέσα, να προσπαθεί δηλαδή για το καλύτερο. Αν πιστεύει σε άλλου τύπου οικονομία, θα πρέπει να μας το πει. Και κλείνοντας, θέλω να σας πω ότι θεωρώ πραγματικά ότι ο συγκεκριμένος βουλευτής
δεν εκφράζει ούτε το ήθος, ούτε την ποιότητα την κοινοβουλευτική της παράταξής του. Είναι σε εκτροπή και ελπίζω να τον μαζέψουν. Σας ευχαριστώ πολύ. Να σας ευχαριστήσουμε για την παρέμβασή σας, για τα όσα υπόθηκαν λίγο νωρίτερα. Δεν μπορούμε να πάμε παρακάτω, διότι ο κ. Δινόπουλος τους ή άλλως είναι απόν, είπε αυτά που είπε. Και όταν υπόθηκαν ο κ. Χατζηνικολάου, ακριβώς, βγήκε, παρενέβη. Τώρα για να απαντήσει. Ωραία. Και έχουμε όλες, νομίζω έχουμε όλα τα, το puzzle.